βρήκε το χαμόγελο. Και από όσο όλα δείχνουν και τον έρωτα στη ζωή του. Δεν έχει κάνει επισήμως ακόμα μια δήλωση επ' αυτού, ωστόσο πια κυκλοφορεί δημόσια και θέλει να δείχνει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο στη ζωή του που του έχει αλλάξει έτσι λίγο την καθημερινότητα και τη διάθεση. Τον συναντήσαμε σε ένα event της Ιωάννας Σιαμπάνη, την βλέπετε εδώ, η οποία είναι ανάμεσα στο ζευγάρι. Όπως είπε μάλιστα, είναι πολύ καλός της φίλος ο Πύρος Δήμας. Φέρτε μου τα πλάνα, τους βλέπετε εδώ να χαμογελούν και να συνομιλούν. Δεν αποφεύγουν τα φλάς των φωτογράφων, ήξεραν ότι θα είναι κάμερες εκεί. Είναι η Αφροδίτη Σκαφιδά. Θέλω να σας πω ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είναι αθλήτρια του στίβου, αρκετά επιτυχημένη, την οποία ίσως να θυμάστε από το Survivor με την Κατερίνα Δαλάκα. Ήταν ένα survivor που από άποψη τηλεθέαση δεν είχε σκίσει σε νούμερα. Ναι, ήταν μετά το πρώτο που είχε κάνει, που είχε εκτοξευτεί. Μπράβο. Αναμενόμενο είναι μετά τα 70άρια, ναι. Οπότε ίσως και γι' αυτό να μην είστε σίγουροι ότι την έχετε δει. Ναι. Ωστόσο, η Αφροδίτη ήταν σε αυτό το survivor, έδωσε το δικό της στίγμα και μάλιστα τώρα. Πάω σε πολύ ψαγμένους τηλεθεατές που αποθηκεύουν πολλές πληροφορίες στο μυαλό τους. Θυμάστε μία συμμετέχουσα που μας είχε πει ότι ο Ατζούν, όταν θέλει, είναι πολύ γενναιόδωρος. Είχα μπει. Ατζούν Μίδια Φράγκο. Ναι, ότι είχε μπει στο Learjet του και ότι ήταν όλα χρυσά. Μέχρι και τα πόμολα στις τουαλέτες του Learjet. Αυτή ήταν. Μήπως για αυτήν ήταν όλα χρυσά και μετά τα αλλάξαν, βάλανε κανονικά πάλι. Δεν νομίζω. Λες να έκανε εσωτερική ανακαίνιση Learjet. Λοιπόν, η Αφροδίτη, για να κάνει εντύπωση, λοιπόν, αυτή η αθλήτρια, προφανώς, παιδιά, εντάξει, έχουν και κοινούς κώδικες με τον Πύρο Δήμα. Τώρα και εδώ που τα λέμε, παιδιά, τώρα ο άνθρωπος μετά από αυτά που πέρασε, δικαιούται και μια στιγμή πια. Εννοείται. Γιατί πέρασε δύσκολα, έτσι. Είναι 3,5-4 χρόνια. Και είναι ένας άντρας που σε αυτή την ηλικία, ένας άντρας χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε και τον Τζίμι Σταθοκοστόπουλο, που είναι ο σύντροφος της Ιωάννας εδώ και πολλά χρόνια και είναι πολύ αγαπημένη. Βλέπετε εδώ την Ιωάννα να τους αγκαλιάζει. Καλή επιτυχία έτσι στο νέο της εγχείρημα. Να σου πω κάτι, πέρα από το ότι είναι 3,5-4 χρόνια από την στιγμή που έφυγε η γυναίκα του, είχε και το θέμα υγείας που την ταλαιπωρούσε και εκείνο στάθηκε βράχος. Οπότε σκεφτείτε, βάλτε και αυτά τα χρόνια που στηρίζει τα παιδιά του, τη γυναίκα του που έδινε και μια σημαντική παιδιά. Μάχη. Αλλάξανε χώρα. Αλλάξανε χώρα, έδωσαν και εκεί τη μάχη. Εντάξει, ζόρικα. Ναι, ζόρικα πολύ. Πολύ δύσκολα. Λοιπόν, για να ακούσουμε τις δηλώσεις του αγαπημένου Πύρου Δήμα. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι οι φίλοι της Ιωάννας, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά για την γενέθλιά της και καλές δουλειές στο καινούριο μαγαζί. Από μόδα δεν έχω ιδέα, αλλά η Ιωάννα μας θα πάει πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καταλάβατε ότι μόλις τελείωσε η ερώτηση και η απάντηση για την Ιωάννα, έφυγε, ωστόσο το ότι ήξερε ότι θα έχει φωτογράφους και κάμερες, γιατί ήταν ένα κοσμικό event, Σάββατο βράδυ. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήθελε αλλά δεν να κάνει... ότι δεν απάντησε. Από τη στιγμή που πήγε σε ένα κοσμικό event που ήξερε ότι θα υπάρχουν φωτογράφοι και θα υπάρχουν και κάμερες. Λοιπόν, κάτσε, εντάξει. Γιατί μου στέλνει εδώ μία φίλη μου με ένα μήνυμα. Έτσι, ότι καλύτερα. Μάλιστα πριν λίγες μέρες ο Τζίμι Σταθοκοστόπουλος έκανε πρόταση γάμου στην Ιωάννα Σιαμπάνη. Οπότε, αν ισχύει, το καλό. Να δώσω την πηγή μου ή όχι, να σε δώσω. Όχι, δεν είναι αυτή που φαντάζεσαι. Μάλιστα, λοιπόν. Καλά, τηλεφωνηθείτε μετά στο επόμενο. Ζευγάρι, μακάρι να πάρει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, πηγή, την ξέρει την πηγή, τι θα ήταν η πηγή, ότι είναι. Όχι, ναι, είναι καλή πηγή. Έχει σημασία. Εντάξει. Λοιπόν, όχι, θέλω να πω ότι καμιά φορά δεν χρειάζεται να μιλήσει και να παραδεχθεί κάτι στην κάμερα. Από τη στιγμή που ο άνθρωπο πήγε σε ένα κοσμικό event με τόσο κόσμο ξέρω, και ήταν φωτογράφος, αλλά μπρατσέτα με τη νέα του σύντροφο, σημαίνει ότι νιώθει πολύ καλά με την επιλογή του και με το γεγονό ότι μπορεί να το μάθει ο κόσμο. Η μνήμη του, ναι. Είπε παππού. Εγώ. Η Ιωάννα. Σκιαμάνη. Είναι fashion blogger. Στο My Style Rocks. Από τα πρώτα My Style Rocks που συζητήθηκαν πολύ. Ήταν οι καλές. Και η Τούνη, η Παναγιώτα. Δεν έβλεπα γι' αυτό. Και λέω κι εγώ, μα το λέτε, λες και μιλάμε για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και λέω εγώ, αλλά εντάξει. Αλλά πήγαμε το άλλο θέμα. Στα γενέθλια της κοπέλας.
Βρήκαμε το τέτοιο αποκλειστικό. Πρέπει να κάνεις αυτό το πικρόχολο σχόλιο. Γράψτε και στο. Πες μου. Γράψτε και στη σκαλέτα ότι η κυρία είναι η τάδε. Και πέστε τι κούκλα είναι. Μα είναι, όχι. Αναφυσβήτητα. καλά, ο Τζίμις τι θα. Αυτά μου λέτε. Η Φουρέιρα θα έπαιρνε τον περιπτερά και ο Τζίμις θα έπαιρνε την πανούκλα. Μα τώρα, δεν το έχει δει. Λοιπόν, πάμε σε ένα.